Επειδή πολλές γυναίκες αναρωτιούνται, μα πώς καταφέρνει και διατηρεί τέτοια καλή γραμμή σιλουέτα. Κάνεις θυσίες, Αλεξάνδρα. Μην το αποδώσεις τα γονίδια, θα πέσω το λιόνι, να ξέρεις. Και κάνεις γυμναστική, σε παρακολουθώ και κάνεις και σκληρή. Μέχρι πριν 4 μήνες, το έριχνω όλο αυτό στα γονίδια. Έκανα τη χειρότερη διατροφή που μπορείς να φανταστείς σε άνθρωπο. Όλοι μου οι φίλοι με μισούν. Ήσουν έτσι τόσο αδύνατη. Δεν ήμουν έτσι. Ήμουν πάντα δύνατη, αλλά όσο έκανα κακή διατροφή, είχε μεγάλη διαφορά το δέρμα μου, δεν ήμουν γυμνασμένη. Το ξέρεις και εσύ επειδή γυμνάζεσαι. Πολύ καλά το καταλαβαίνω. Δηλαδή, πραγματικά ήταν τρελή διαφορά όταν άλλαξα τη διατροφή μου. Ήμουνα και τότε αδύνατη, αλλά γυμνασμένη πλέον είμαι εδώ και 3 μήνες που κάνω αυστηρά διατροφή και ζω με αέρα. Την άλλαξα με αέρα. Σε ποια διατροφή τόσο αυστηρή. Γιατί, συγγνώμη τώρα, γιατί και αυτό δεν είναι και ωραίο να το ακούμε. Γιατί όμως ένα κορμί σε το δικό σου να πρέπει να ζει με αέρα και τζιτζικόφτερα που λέω. Θα σου πω. Φαντάζομαι ότι το λες χαριτολογώντας. Δεν είναι τρόπο που λέγει. Τρώω πολύ πιο υγιεινά. Έχω σταματήσει να τρώω αυτά που έτρωγα που ήταν και βλαβερά για την υγεία μου. Δεν πεινάς όμως. Δεν πεινάω καθόλου. Και πλέον έχει γίνει συνήθεια. Δηλαδή παλιότερα θυμάμαι ότι αν δεν έτρωγα κάτι, αν θυγινόμαι στη μέρα μου, ήμουν πεσμένη. Έχουμε δει κάτι stories που έτρωγε και την μπέργκερ και την πατάτα. Και πραγματικά μου έλεγαν τα ανεβάσει για πλάκα. Εκεί εντοπίσαμε και το ιδίλιο μα. Εκεί εντοπίσαμε το ιδίλιο. Βέβαια.